Αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι, με, επισκέπτομαι σήμερα εδώ στα Καλάβριτα έναν τόπο τον οποίον αγαπώ ιδιαίτερα. Όπως ξέρετε, είμαι άνθρωπος που λατρεύω το βουνό. Έχω επισκεφθεί την περιοχή σας πολλές φορές. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε η δυνατότητα να σας επισκεφθώ και ως Πρωθυπουργό να συζητήσω μαζί με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη <κλήσεις> τις πολλές προκλήσεις, αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες ενό ορεινού Δήμου, ο οποίος είναι τόσο ταυτισμένος με την ιστορία αυτού του τόπου. Και να ξεκινήσω, αγαπητέ μου Δήμαρχε, απαντώντας στα θέματα τα οποία μου έθεσες και μετά θα μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις για τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις. Πράγματι έχετε την τύχη να έχετε εδώ πέρα στα Καλάβρητα έναν δήμαρχο ο οποίος πήρε ένα εντυπωσιακό εκλογικό ποσοστό, όχι άδικα προφανώς, γιατί έχει αποδείξει ότι στέκεται πάνω στα προβλήματα του τόπου, μπορεί και διεκδικεί και κυρίως μπορεί και κάνει έργα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη ζωή των δημοτών. Έχουμε μια άριστη συνεργασία, όπως άριστη συνεργασία έχουμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Εκτάριο τον Φαρμάκη, ο οποίος και αυτός επανεπιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος με μια εντυπωσιακή νέα αυτοδιοικητική επικράτηση. Και το λέω αυτό διότι μόνο όταν μπορούμε να συνεργαζόμαστε από κοινού Κεντρική κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού, αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, με τον συντονισμό πάντα του γραφείου του Πρωθυπουργού και το Θανάση του Γοντογιώργη, ο οποίο ε, και αυτό είναι άνθρωπο ο οποίο δικό σα άνθρωπο, έχετε την τύχη να τον έχετε στο μέγαρο, στο μέγαρο Μαξίμου. Μα αυτό διευκολύνει. Αυτό διευκολύνει πολύ τα πράγματα, αγαπητέ μου Δήμαρχε. Να ξεκινήσω με τα θέματα που αφορούν το χιονοδρομικό. Όπω ξέρετε, έχει ήδη γίνει μια σημαντική επένδυση από το ΕΣΠΑ, ύψου σχεδόν 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτο το καλοκαίρι έτσι ώστε το χιονοδρομικό επιτέλους να αποκτήσει έναν υπερσύγχρονο αναβατήρα, το πρώτο κομμάτι έχει ήδη τοποθετηθεί. Το δεύτερο που αφορά τη στίγα θα τοποθετηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Μόνο και μόνο αυτή η επένδυση αλλάζει τελείω την όψη του χιονοδρομικού, αυξάνοντα σημαντικά τη δυναμικότητά του και καθιστώντα το ένα από τα κορυφαία, αν όχι ίσω το κορυφαίο χιονοδρομικό στην πατρίδα μα. Όμω γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει κατατεθεί μία ακόμα πρόταση στα πλαίσια. Ενό προγράμματο το οποίο έχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη για περαιτέρω επέμβαση στο χιονοδρομικό. Θα δούμε μαζί με την Υπουργό και μαζί με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό για το Ταμείο Ανάκαμψη τι δυνατότητε συμπληρωματική επένδυση μπορούμε να έχουμε στο χιονοδρομικό των Καλαβρίτων. Και το λέω αυτό γιατί μοιράζομαι μαζί σα την άποψη και του Δημάρχου και των εξαιρετικών ανθρώπων που διοικούν το χιονοδρομικό ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το βουνό μόνο ω χιονοδρομικό κέντρο. Το χιονοδρομικό δεν αφορά μόνο τέσσερι μήνε το χρόνο. Η εγκατάσταση αυτή και η υποδομή αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιείται όλο το χρόνο. Είτε μιλάμε για ορεινή ποδηλασία το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, την άνοιξη, είτε μιλάμε για πεζοπορία, είτε μιλάμε για επίσκεψη στο αστεροσκοπείο, είτε μιλάμε για άλλε δραστηριότητε βουνού. Η δυνατότητα λοιπόν μετατραπή των Καλαβρίτων σε έναν προορισμό για τουρισμό 12 μήνε το χρόνο απαιτεί πράγματι μια σημαντική επένδυση στο χιονοδρομικό, την οποία εμεί είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει και ανταπόκριση και τέτοια επιθυμία από την τοπική κοινωνία. <σφυγε> Δεύτερον, ζήτημα του δρόμου. Το άκουγα και στο ραδιόφωνο, ξέρετε, όπως ερχόμουν, έπιασα πάντα έναν τοπικό σταθμό και άκουγα τα συνεχή παράπονα για την ποιότητα του δρόμου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω πολλά. Παρά μόνο να σας δεσμευθώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται άμεσα για να ξεκινήσει η μελέτη για τον δρόμο. Ότι <σκυρί> πράγματι <σφυγε> 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 Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για ορεινότητα, για ανάπτυξη τη περιοχή, χωρί να έχουμε ένα δρόμο τη προκοπή. Δεν συζητάμε εδώ πέρα προφανώ για κάποια δραματική καινούργια χάραξη. Συζητάμε όμω για πολλέ παρεμβάσει, ενδεχομένω παρακάμψει οικισμών και χωριών που πρέπει να γίνουν στον υφιστάμενο δρόμο. Τρίτη παρατήρηση, η αιστεία ε, του Ινεδιβήμ, η οποία μπορεί να μετατραπεί πράγματι σε έναν χώρο που να μπορεί να υποδεχθεί συνέδρια, ε, ενδεχομένως μεταπτυχιακούς φοιτητέ. Ε, ήδη η μελέτη ε, δρομολογείται. Και τώρα ε, η, μελέτη, η, μελέτη, ξέρετε, μερικές φορές είναι το μικρό ποσό. Το μεγάλο ποσό είναι, ε, είναι, είναι, το ίδιο το έργο. Αλλά τουλάχιστον έχουμε τη μελέτη στα χέρια μας για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Είναι όμως ένα έργο οραματικό και μπορώ να δω την σημαντική προστιθέμενη του αξία. Θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια. Να επισκεφτώ και τον εξαιρετικό συνεταιρισμό Καλαβρίτων, όπου γίνεται πραγματικά μια σπουδαία δουλειά. Έχετε ένα συνεταιρισμό υπόδειγμα, υπόδειγμα για όλη τη χώρα. Και το λέω αυτό γιατί, όπω ξέρετε, η μεγάλη μα προσπάθεια στον πρωτογενή τομέα είναι ακριβώ να στρέψουμε του αγρότε μα, του κτηνοτρόφου μα περισσότερο προ οργανωμένα σχήματα παραγωγών. Ο συνεταιρισμό εδώ αποτελεί ένα πρότυπο για τέτοιου είδου δράσει και, όπω ξέρετε πολύ καλά, εμεί στηρίξαμε γενικά την συνεταιριστική δράση με πολλά σημαντικά φορολογικά κίνητρα και θέλουμε περισσότερου αγρότε και ακτινοτρόφου να εντάσσονται σε τέτοιε συνεταιριστικέ δομέ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια με τον νέο πρόεδρο. Πάντω, έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά ε, εδώ πέρα, η οποία πρέπει να αναδειχθεί, πρέπει να υποστηριχθεί και θα σα έλεγα ότι πρέπει να βρει και μιμητέ αλλού, διότι έχετε αποδείξει εδώ πέρα πω μια σύγχρονη συνεταιριστική οργάνωση με πρότυπα ε, μια επιχείρηση η οποία σκέφτεται με όρους επιχείρησης και όχι με όρους συνεταιρισμών άλλης δεκαετίας, μπορεί πράγματι να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία, πρωτίστως για τους ξηνοτρόφους, για τις τιμές του γάλατος πολύ πιο ψηλά και με ένα προϊόν το οποίο αποτελεί την ναυαρχίδα του πρωτογενούς μας τομέα, το οποίο προστατεύεται και το οποίο πρέπει να έχει πάντα την αντίστοιχη ποιότητα και το branding το οποίο απαιτείται. Αυτά έχετε κάνει εδώ πέρα και είστε πραγματικά πρότυπο για ολόκληρη την χώρα.